Πόσο καιρό είσαι με τον Μιχάλη σε αυτή τη σχέση? 6 χρόνια. Είναι μεγαλύτερη? Όχι, δεν είναι μεγαλύτερη σχέση. Κοντεύει να γίνει σιγά σιγά. Κοντεύει να γίνει. Πιο μεγάλη σχέση. Και ευτυχισμένη? Χαρούμενη, ευτυχισμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που με ρωτάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Όχι, αλήθεια. Να είσαι πάντα καλά. Ότι περίμενα μετά από 6 χρόνια να δω ένα γάμο, να δω κάτι. Το περίμενες, ναι. Και εσύ. Μιχάλη, για σένα ήταν αυτό. Όχι, δεν περίμενα. Δεν έκανε για τον Μιχάλη. Δεν είπε σε μένα. Μια χαρά. Δηλαδή δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου μετά από 6 χρόνια? Πίστεψε με, είμαστε μια χαρά, δεν χρειαζόμαστε κάποια επισημοποίηση. Θέλεις να το ζήσεις, παιδί μου, το γάμο εσύ? Εγώ με το γάμο δεν θέλω να το ζήσω. Εγώ νομίζω ότι αν ήθελα θα το είχα κάνει. Χτύπημα, αυτό ήταν κάτω από τη μέση. Μόνη σου? Όχι. Με τον σύντροφό μου. Άρα σου έκανε πρώτα και είπες όχι. Όχι, μιλάω γενικά. Αν ήθελα στη ζωή μου να έχω παντρευτεί, θα είχα παντρευτεί. Μ' αρέσει αυτό που λες. Δηλαδή δεν θέλεις, ας πούμε, ακόμα να παντρευτεί. Δεν είναι κάτι που με τρελαίνει τελικά σαν ιδέα. Μπορεί να μεγάλωσα νομίζοντας ότι θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Αλλά όλα αυτά είναι φορεμένα από αλλού. Μάλιστα. Δεν είναι δικά μου. Χαίρομαι γι' αυτό. Και για να κλείσω και όλο αυτό το θέμα, γιατί με τον Μιχάλη δεν θέλω να σε ρωτάω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ξεκινήσαμε με τον Μιχάλη. Δεν θέλεις να ξεκινήσω με αυτό. Μα πραγματικά εγώ σε έχασα από τότε που τα έφτιαξε με τον Μιχάλη. Με έχασες από πιο πριν, Γρηγόρη μου. Εντάξει, κάναμε παρέα ένα διάστημα. Μετά και εσύ ερωτεύτηκες, χάθηκες, έφυγες, πήρες τα βουνά, έκανες διάφορες εκπομπές. Δεν κάναμε παρέα όπως παλιά. Κοίταξε, Ανιζέτα, αν ήρθες εδώ πιστεύοντας ότι εσύ με διάφορες ατάκες σε μένα θα με συγκλονίσεις, δεν θα τα καταφέρεις. Αλήθεια, θα δούμε. Δεν έχουμε τελειώσει, μόλις αρχίσει. Βεβαίως. Θέλω να σου πω όμως ότι γενικά βλέποντας μία ζέτα. Ωραίο να είχατε και κανένα μαξιλαράκι εδώ όμως. Τα νευρικά. Είναι ωραίο. Ή πας πολύ πίσω ή κάθεσαι έτσι. Τέλεια. Παρακαλώ ένα μαξιλάρι, Ηλία, σε παρακαλώ φέρε τώρα. Σε παρακαλώ φέρε τη. Αν νομίζει ότι ουσιαστικά θα μας χαλάσει εμάς την εκπομπή γιατί θεωρεί ότι δεν είναι άνετη καλεσμένη, παρακαλώ. Το διπλανό φέρετε, το διπλανό. Τώρα. Ευχαριστώ, είσαστε τόσο. Τώρα είναι πολύ ωραία. Κοντρούτσικο. Δεν έχουμε άλλο. Και ξέρεις, η εποχή στην τηλεόραση είναι λίγο δύσκολη πια. Κάτι έχω καταλάβει. Βολέψει λοιπόν με αυτό και πες ότι είναι όλα τέλεια. Έλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε έτσι.